στην αποτίμηση που έγινε από τα κόμματα για τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου, υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Το γεγονός ότι ενδεχομένως λειτουργήσε αλαζονικά η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή την πρώτη Κυριακή αναμφισβήτητα είχε συντριπτική υπεροχή. Γαλάζια υπεροχή. Κανένας δεν το αμφισβητεί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το είπε και το ΠΑΣΟΚ το είπε και όλοι. Από εκεί και πέρα, μήπως αυτός ο επισυχασμός λειτουργήσε αρνητικά. Το δεύτερο. Ψηφίσαν όπως ψηφίσανε την πρώτη Κυριακή, θέλαν να στείλουν ένα μήνυμα. Για την ακρίβεια, για τις πλημμύρες, για τις φωτιές. Ένα τρίτο είναι ότι δεν κάνατε καλές επιλογές προσώπων, ειδικά στις περιφέρειες. Με αποτέλεσμα να μην φτάσετε στο στόχο 13-13, που και αυτός, λένε κάποιοι, ήταν υπερβολικός, και να χάσετε 5 περιφέρειες από αντάρτες. Δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι ήταν κοντά σας, ή τους διώξατε, ή φύγαν από μόνοι τους, ή δεν τους επιλέξατε. Εσείς κάνατε μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, όπου γίνεται αναπαραγωγή σήμερα και στα μέσα, Μαρία, στις εφημερίδες. Είπατε ότι, κοιτάξτε, δείτε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δύο τάσεις είναι οι κυρίαρχες στη Νέα Δημοκρατία. Η λαϊκή δεξιά και η φιλελεύθερη. Όταν εγώ είχα την ευθύνη του σχηματισμού των συνδυασμών, δεν είχαμε απώλειες. Μία απώλεια είχαμε το 19. Τι εννοείτε? Κύριε Παπαδάκη, ακούστε. Εγώ είμαι οργανωμένος στην παράταξή μου από το 1964. Μαθητής στο γυμνάσιο. Ενεγράφει τότε στην νεολαία της ΕΡΕ με υπογραφή της προσχώρησής μου στην νεολαία από τον τότε αρχηγό της νεολαίας της ΕΡΕ που ήταν ο αείμνηστος Μιλτιάδης Εύερθ. Από την παράταξη αυτή εγώ δεν έφυγα ποτέ. Άρα όπως ξέρω εγώ την παράταξή μου, το πολιτικό της ΠΕΧΑ δεν το ξέρει κανείς από την ομάδα που διαχειρίστηκε τις αυτοδιοικητικές εκλογές το 2023, που τους έκανε την τιμή ο πρόεδρος. Η Μαρία θα προσθέσει, τη βλέπω, έχει όρεξη, θα προσθέσει και άλλα αίτια τα οποία προκάλεσαν. Όχι, τι γίνεται με το ΠΕΧΑ δηλαδή τώρα, για να καταλάβω. Λοιπόν, ενθυμίστε, δεν έτυχε εγώ να έρθω σε εσάς μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Όπου αλλού όμως πήγα, ο Νίκος ο Ελευθερόγλου το θυμάται, είπα ότι δεν δέχομαι τον χαρακτηρισμό αντάρτες. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι αντάρτες. Πλην του κυρίου Αμανατίδη που κάναμε τη βλακεία και τον διαγράψαμε τον άνθρωπο, όλοι οι άλλοι. Κακός. Βεβαίως, κακός. Όλοι οι άλλοι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Έπρεπε να είχατε στηρίξει Αμανατίδη δηλαδή επίσημα. Και ο κύριος Μουτζούρης μέλος Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, όλοι μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Μα εδώ βγήκατε και του ρίξατε τα εξαμάξεις, άκουσα. Άλλο αυτό.